been out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you. Έφτασα. Ήταν πολύ μακρύ ταξίδι, αλλά άξιζε, γιατί το Σαν Φρανσίσκο είναι καταπληκτικό. Αυτή η γέφυρα πίσω μου είναι ο μεγαλύτερος movie star που υπάρχει στον κόσμο. Έχει παίξει σε άπειρες ταινίες. Now, 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. Let's go. Three of them, three donuts. I would like one Oreo, original glazed, and glazed sour cream cake. Glazed sour cream? Yeah, and a cup of coffee. It's cool, right? This is the microphone. Oh, I saw that. Yeah. The microphone gets all the attention, always. Okay. Huh. Huh. This is the Oreo donut. Oreo, I think. Μέσα έχει κρέμα, ωραίο. Αυτό δεν το ήξερα. Αν το ήξερα, θα έπαιρνα 10 λεπτά. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Αλλά αν γίνονται, πρέπει να γίνονται σωστά. Με καφέ και να τα ξεσκίζεις. Έφερα και το λάπτοπ, μήπως κάνω λίγο editing. Έχω να κάνω editing, ούτε εγώ θυμάμαι οπότε. Δεν ξέρω πότε θα βγει βίντεο και αν θα βγει ποτέ. Αλλά συνεχίζω να γράφω. Συνεχίζω, ταξιδεύω, γράφω. Δεν κάνω βίντεο, μόνο γράφω. Κάποια στιγμή θα βγουν για όλα τα βίντεο. Κάποια στιγμή. Εδώ βρίσκονται όλα. Εδώ. Με αυτά. Στη κεράκια αυτά από το Facebook. Εδώ βρίσκονται όλα τα επόμενα βίντεο. Που είναι πραγματικά, κάποια από αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά. Στην ίδια χώρα, τόσο κοντά, μα τόσο μακριά, ούτε η ίδια ώρα δεν έχουμε. Βλέπω τη σκόνη από το Burning Man στην κάμερά σου ακόμα. Πιστεύω δεν θα την καθαρίσεις ποτέ, τη σκόνη. Κοίτα εδώ, έχει βάψει. Πώς καθαρίζει και το φακό, μπορώ. Ο φακός έχει μέσα πάρει σκόνη. Μας συγχωρείτε που σας διακόπτουμε, εγώ, ο Woody και ο Buzz, αλλά έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή τις τελευταίες μέρες με ρωτάτε συνέχεια για τη μουσική που χρησιμοποιώ στα βίντεο μου, θέλω να σας πω ότι αν πατήσετε το link κάτω στο description, έχετε ένα μήνα δωρεάν με την Epidemic Sound, η οποία έχει την καλύτερη μουσική και τη χρησιμοποιούν οι καλύτεροι YouTubers και οι πιο δημιουργικοί, όπως ο Dan Mace και ο Peter McKinnon. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή με βλέπετε, τρώω κάθε μέρα donuts και στο προηγούμενο επεισόδιο donuts και εδώ donuts, πρέπει να φάω κάτι καλύτερο, γι' αυτό και η διαφήμιση, καταλαβαίνετε. Το βλέπετε αυτό εδώ.
αυτό είναι το ποδαράκι. Έχει σπάσει εδώ καιρό. Και μιας που βρίσκομαι στο Σαν Φρανσίσκο, έχει το DJI Store εδώ δίπλα. Πάρκινγκ βρήκα. Οπότε φύγαμε για να πάμε να το φτιάξουμε. The antenna is moving. Do we have to replace the whole thing or just this? Yes, one? We have to replace the whole thing because the antenna. Okay, λοιπόν, μου είπε ο τεχνικός ότι έχει 105 δολάρια να το αλλάξουν αυτό το κομματάκι που είναι αυτό εδώ. Η αντένα ουσιαστικά του drone, αλλά μου είπε ότι αν το κάνω μόνος μου θα μου χρεώσουν μόνο 20 δολάρια αυτό το μικρό κομματάκι. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω μόνος μου, δεν είναι πολύ δύσκολο. Και ουσιαστικά η ζημιά είναι μόνο 20 δολάρια. Αυτό θα είναι το επόμενο drone μου που θα κάνω το βίντεο μου. Θα χρειάζομαι ένα jack μόνο για να μεταφέρει αυτό. Αυτό είναι το Inspire. Πήρα το εξαρτηματάκι. Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να το βάλω. Αυτό το είχα πάρει για να αλλάξω το σκληρό μου δίσκο στον υπολογιστή πριν 2 χρόνια και το είχα μαζί μου και με σώζει τώρα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι για τον drone. Οπότε αυτό ανοίγει κανονικότατα και νομίζω γλιτώνω τα 75 δολάρια να το φτιάξω. Λύσαμε το πρόβλημα με το drone. Αν έχω πρόβλημα θα ξαναπάω πίσω να μου το βάλουν. Απλά πρέπει να τους πληρώσω γύρω στα 75 δολάρια. Θα δούμε. Θέλω πάρα πολύ να δω αυτά τα κλασικά τραμ που υπάρχουν εδώ, τα cable cars στο Σαν Φρανσίσκο. Και πάω προς τα εκεί κάπου να τα βρω. Η εκκλησία Σιεντολογίας είναι εδώ που ο Tom Cruise χαλάει όλα τα χρήματα. Έχετε δει σίγουρα αυτές τις ανηφόρες, δεν υπάρχει περίπτωση να Σαν Φρανσίσκο, guys. Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, αλλά πολύ busy και πανάκριβη. Μόνο που στέκομαι εδώ πέρα, χρεώνομαι. Οπότε πρέπει να φύγω γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο budget. Σε αυτή την πόλη, ό,τι για να κάνεις, χρεώνεσαι. Ό,τι για να κάνεις. Είναι τρομερό. Ωστόσο, είναι γεμάτη κτίρια, γεμάτη τεράστιες εταιρείες, αρκετή κουλτούρα για δεδομένα Αμερικής. Έχει ιστορία, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα εδώ. Έχει τα υπέροχα cable cars που είναι πολύ γραφικά και έχει ψιλοψύχρανα μέσα στα κτίρια, δεν περνάει ήλιος, οπότε ένα φούδιο το χρειάζεσαι. Παίρνω το boosted board και πάμε να εξερευνήσουμε περισσότερα πράγματα στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο.
Με κοιτάνε όλοι καλά-καλά που αφήνω την κάμερα και όλοι μου λένε πρόσεχε την κάμερα, θα την κλέψουν. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την πόλη υπάρχουν πολλοί κλέφτες. Θα προσπαθήσω να ανέβω εκεί πάνω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρω. Αυτά τα υπέροχα γραφικά τραμάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι 7 δολάρια για να κάνεις την ευθεία και να πας μέχρι εκεί πάνω. Δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα και ομορφαίνουν πάρα πολύ την πόλη και δίνουν μια πολύ ωραία νότα μες την πόλη. Φανταστικά μαγαζάκια, ρεστοράν και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Παιδιά, στο Αλκατράς δεν μπόρεσα να πάω γιατί ήταν περίπου 2 εβδομάδες κλεισμένα και έπρεπε να περιμένω 2 εβδομάδες για να πάω, οπότε δεν θα μπορούσα να κάτσω τόσο καιρό. Θα ήταν ωραία την επόμενη φορά. Εδώ έχει ένα πολύ καλό aquarium, ωστόσο δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημα που τα κρατάνε μέσα τα ζωάκια, τα ψαράκια, οτιδήποτε είναι. 7D experience. Πώς να είναι το 7D άραγε? Αυτό εκεί ξέρετε τι είναι? Αυτό εκεί είναι το νησάκι του Αλκατράζ που δεν μπόρεσα να πάω. Εκεί τους είχαν τους φυλακισμένους και γι' αυτό δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Νερό γύρω γύρω. Α, δεν ήταν και πολύ νερό επίσης, είναι αλήθεια. Δείτε. Κοιτάξτε πόσα είναι αυτά τα sea lions. Όλη μέρα μπορεί να είναι ξαπλωμένα έτσι πάνω σε μια βρουλίδα. Όλη μέρα. Είναι απίστευτο. Και το απολαμβάνουν τόσο πολύ. Τρίβονται μεταξύ τους. Απόλαυση είναι η ξάπλα για αυτά. Αυτό είναι το Fisherman's Wharf του Σαν Φρανσίσκο. Τελικά δεν με αφήσανε να ανέβω εκεί στο κτίριο που ήμουνα. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω μία αδιανόητη πείνα και πρέπει να βρω κάτι να φάω και πρέπει να βρω και κάτι να φάω που να μπορώ να το πληρώσω γιατί είναι όλο πανάκριβο εδώ και δεν θέλω να φάω McDonald's, οπότε πρέπει να κάνω μία έρευνα τι θα φάω. Είδα ότι έχει In-N-Out Burgers που είναι τα αγαπημένα μου και είναι καλύτερα, είναι πιο ποιοτικά τα McDonald's, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει επιλογή. Αυτά είναι In-N-Out, είναι ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. In-N-Out. Πάμε στα In-N-Out τώρα. Φεύγουμε κατευθείαν και πάμε In-N-Out. Η πείνα έχει αυξηθεί και αυξάνεται κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Here we go.
φτάσαμε στο ναό. Τώρα πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη λειτουργία, βγάζουμε το καπέλο μας όπως ένα κανονικό ναό. Να είμαστε σεμνοί μέσα. Σεμνοί. Ωραία. Ησυχία μέσα στο ναό. Και μπαίνουμε. Can I have two double cheeseburgers, fries, and a small, no, a medium, a large drink? A large drink, yeah, yeah. Of course. Okay. So that was two double-doubles, so a fry and a large drink. Yep. Anything else I can get for you? That's all. And this is from here? Yep. Okay, that'll be $15.46. Yep. Τώρα είναι έτοιμη. Κάνουμε την προσευχή μας στον Θεό In and Out που τα έφτιαξε, που δημιούργησε αυτόν τον κόσμο τον υπέροχο. Ξεκινάμε τη μάχη. Τώρα πρέπει να κλείσει η κάμερα, γιατί αυτά που θα δείξει είναι πλάνα τα οποία δεν επιτρέπεται όχι μόνο για ανήλικους, αλλά και για ανήλικους δάτους. Κλείνω. Όπως λοιπόν κατασπάραζα τα burgers, κάποια στιγμή ένιωσα να είμαι πολύ άβολα, πολύ στριμωγμένος. Και τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα το Λονδίνο, θυμήθηκα Ευρώπη, θυμήθηκα το στρίμωγμα που έχουμε στην Ευρώπη. Το πόσο στενά είμαστε, οι χώροι, το δωμάτιο που νοικιάζεις, ο χώρος σου στο ρεστοράν, ο χώρος σου στο πάρκινγκ, όλα είναι στενά. Γιατί είμαστε πολλοί και είναι λογικό να έχουμε λιγότερο χώρο. Στην Αμερική λοιπόν έχω συνηθίσει να είναι όλα άπλετα. Οι χώροι παντού είναι απεριόριστοι. Το Σαν Φρανσίσκο λοιπόν έχει πολλά κοινά με την Ευρώπη, γιατί είναι μια πόλη πολύ πυκνοκατοικημένη. Οπότε λοιπόν, όπως έτρωγα, είχα στριμωχτεί και νιώσα πολύ Ευρώπη. Αυτό λοιπόν μου έμαθε το In and Out, αυτό το δίδαγμα, γι' αυτό ήρθα. Δεν ήρθα εγώ για να φάω αυτά τα υπέροχα μπέργκερς που λένε υπέροχα. Για το δίδαγμα ήρθα. Okay, νομίζω φτάσαμε. Νομίζω φτάσαμε στο πάρκινγκ που είναι ο Jack μας. Ναι, το πάρκινγκ είναι αυτό ακριβώς εκεί. Από το ένα μεταφορικό μέσο στο άλλο. Ευχαριστώ, Boosted Board. Ένα λεπτό. Και τώρα εδώ που είμαστε, επιτέλους μπορούμε να κλείσουμε το βίντεο. Νιώθω μια κούραση και πρέπει να βρω ένα μέρος να βάλω το βαν για να πέσω για ύπνο. Αλλά δεν θα κλείσω εδώ το βίντεο. Πάμε λίγο rewind, εκεί που ήταν, που έπεφτε ο ήλιος και ωραία χρώματα. Εκεί ήθελα να το κλείσω το βίντεο. Οπότε πάμε λίγο πίσω. Κοιτάξτε παιδιά κάτι χρώματα που έχει εκεί πίσω. Ο ουρανός έχει φανταστικά χρώματα εκεί πίσω. Οπότε εδώ είναι το καλύτερο σημείο για να κλείσω το βίντεο του Σαν Φρανσίσκο. Είναι τεράστιο το Σαν Φρανσίσκο, μόνο μερικά κομμάτια επισκέφτηκα σήμερα. Αλλά είναι πολύ ωραία πόλη, αλλά είναι πόλη, συμπυκνωμένα όλα, έτσι. Αλλά πολύ ωραία πόλη. Αν σου αρέσει έτσι, είναι φανταστική. Νομίζω ότι πλέον δεν μπορείς να ζήσω έτσι, τόσο στριμωγμένος. Τα λέμε κάπου στο επόμενο επεισόδιο εμείς, νομίζω. Τα λέμε, ναι. Πάω στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Πάλι. Ναι, πάλι. Σαν Φρανσίσκο, Σπύρο είναι ωραίο.